να υπάρξει κάποια κατανόηση για κάποια εκτός μεσίας για τα θέματα που εισάγουμε στη συνεδρίασή μας, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, προκειμένου να δημιουργήσουμε το πρόβλημα όσο γίνεται πιο έγκαιρα κάποια ζητήματα εν ώψη του Αυγούστου και της αντιμερικής σχολής που υπάρχει να συνεδριάσουμε εκ νέου την επόμενη εβδομάδα ή σε 15 μέρες. Θέλω επίσης να συγχαρώ ειλικρινά τον Στέλιο Φωτοζόπουλο, τους εθελοντές μας, τους πυροσβέστες, αλλά και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που έσπευσαν την περασμένη εβδομάδα την δρόμο στην πυρκαγιά που υπήρξε στον Ιμητό. Ευτυχώς η πόλη μας δεν είχαμε πρόβλημα, έφτασε μέχρι τα όρια της πόλης μας, στο όριο της Θεοσιθέας, πίσω στο βουνό, στο Μαντρί. Ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση της φωτιά στην Κλειφάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Σας συγχαρώ μια ακόμη φορά, ειδικά τους εθελοντές, αλλά και όλους και τους δεκάδες πολίτες που προσήλθαν και μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και το Σαββατοκύριακο, βοήθησαν και στις περιφορήσεις και σε όλη την προσπάθεια που έγινε. Και βεβαίως η προσπάθεια συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένα δεύτερο επίσης θέμα που θα ήθελα να διευκρινίσω και έγινε την τελευταία πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην αποστολή τη εισήγηση για την ανανόηση του υπερβολισμού σε σχέση με την εξαμηνιαία έκθεση που έχουμε κάνει για την πορεία του υπερβολισμού. Οφείλαμε να έχουμε αποστείλει ένα αρχικό σχέδιο, τουλάχιστον έχετε δίκιο σε αυτό, ήταν παράληψη αυτό και στο τέλος να έρθει η τελική πρόταση μετά και από τον έλεγχο που έγινε από τις υπηρεσίες που ήταν αποκεντρωμένοι. Ευχαριστούμε την κατανόηση γι' αυτό. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Το βασικό ζήτημα είναι η πορεία του προϋπολογισμού και με τη δεδομένη αναμόρφωση που γίνεται κυρίως στο κύριο στον εσόδο, κάνουμε και κάποιες τροποποιήσεις στα έξοδα. Παραμένω στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Οδηγό της πληρωμής στον ΑΜΕΑ και είναι εδώ και τα μην ταλαιπωρούνται έτσι τα παιδιά. Να το εγκρίνουμε. Ναι, να το βάλουμε τώρα να το εγκρίνουμε και να φύγουν τα παιδιά και να κάνουμε τις ερωτήσεις. Εργάζονται στο Δήμο, είναι όλη τη μέρα ταλαιπωρούνται. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Και να καταλάβω και τα παιδιά που είναι εδώ για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Όλο μας η πρόθεση είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και έρθει σήμερα μια ειδική απόφαση από το Σώμα για τη σύσταση προσωπικών θέσεων στον οργανισμό, την οποία το οποίο το εισάγουμε πρώην περισσίας, είναι από τα θέματα που εισάγουμε και η υπηρεσία έχει προβλέψει και στους αντίστοιχους κωδικούς της μισθοδοσίας αυτές τις αλλαγές, γι' αυτό ακριβώς έπρεπε να έρθει ξανά θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Συμφωνούμε απολύτως. Ο Ρεγούλιο, αν το περάσει τώρα, είναι ομόφωνο, δεν έχουμε πάρει σαν διαφωνή. Το είχαμε περάσει, αν είναι ταλαιπωρούν τα παιδιά, μαθαίνουν κάποιον να αποχωρήσουν. Μην κάθετε εδώ με τις ερωτήσεις και ταλαιπωρούν. Είναι παιδιά τα οποία εργάζονται το πρωί. Έχουν ταλαιπωρία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το σώμα πριν τις ερωτήσεις, να το περάσουμε όπως είναι η εισήγηση της υπηρεσίας για να λυθεί και το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίθεση από κανέναν. Αν νομίζω ότι αυτό περνάει από αυτό να το πούμε. Αλλά θα διαβάσουμε πρώτα. Άστο να φύγω τα παιδιά μου. Όχι, εγώ θέλω να ακούσω, παρακαλώ. Το θέμα είναι εκτός υπηρεσίας διάταξης και αφορά τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας ειδικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κατάταξη των 13 εργαζομένων ΑΜΕΑ και ακολουθούν τα ονόματα των υπαλλήλων. Θέλετε να πούμε τα ονόματα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Είναι μπροστά. Ωραία. Λοιπόν. Έχοντας υπόψη την αριθμό 269-211 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Κλειφάδας σε συνιστόμενες προσωρινές και προσωπικές θέσεις. Δεύτερον, την αριθμό 47-37-2011 απόφαση του Μονομερού Σκοτοδικείου Αθηνών σε παρέμβαση διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Τρίτον, την αριθμό 300-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνέχιση της απασχόλησης στο Δήμο Κλειφάδας των εργαζομένων ΑΜΕΑ. Τέταρτον, την αριθμό 128-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων ΑΜΕΑ σε ορίστου χρόνου. Πέμπτον, τι εντάξει του άρθρου 11, παράγραφο 1 του νόμου 3227-2004, όπω συμπληρώθηκε το άρθρο 36 του νόμου 4186-13
και επειδή στον οργανισμό εσωτερική υπηρεσία σύμφωνα με το ΘΕΚ 2453 του 2009, όπως τροποποιήθηκε με το ΘΕΚ 582 του 2011, δεν προβλέπονται και μέσα από κάποιε θέσει ειδικού δικαίου ορίσου χρόνου, προτείνω κύριε Πρόεδρε να συγκεντρώσει σώμα τη σύσταση των παρακάτω 13 προσωρινών προσωπικών θέσεων εργασία ιδιωτικού δικαίου ορίσου χρόνου και του υπαλλήλου. Μανιάτη Αναστάσιο Περιστρατήρου, Διαμαντάκου Άννα Μαρία του Νικολάου, Ρουσάκη Παναγιώτα του Γεωργίου, Μαυρομάτιο Προσύμου του Αλέξανδρου, Χούσα Σιλιανή του Δημητρίου, Ζουμπουλίνη Δωροθέα του Σταύρου, Ζιώκα Γιώργη του Δημητρίου, Γραμμόζη Δημήτρη του Γεωργίου, Μουσούλη Παναγιώτη του Νικολάου, Ουτζουάση Διονύση του Κυριάκου, Δέση Νεκτάρη του Εμαντρή, Εκκλησάκη του Νικόλα του Ελευθέρια και Κυριακού και Ελευθέρια του Διονυσίου. Λοιπόν, κύριε, συμφωνούμε και το ψηφίζουμε ομόφωνα. Τι ψηφίζεις και εσύ. Για μια ακόμη φορά και να τους ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια, να έχουν πάντα τύχη στη ζωή τους. Με αυτή την απόφαση οριστικοποιείται μια προσπάθεια ετών που συνεχιστηκορήθηκε από όλες τις διοικήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι και εμείς σήμερα το υποστηρίζουμε με κάποιο τρόπο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Σύσσωμο και Ομόφωνα αποφασίζει γιατί η νομοθεσία που υπάρχει προβλέπει αυτή τη δυνατότητα και αυτή την επιλογή. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος έχει ταχθεί θετικά και σε όλα τα δικαστήρια και σε αυτά που έγιναν και σε αυτά που θα γινόντουσαν αν χρειαζόταν. Πλέον η νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα και μας οδηγεί σήμερα στη σημερινή απόφαση. Με τη σύσταση των προσωπικών θέσεων και με τη διαδικασία της ένταξης των παιδιών αυτών ως αορίστου χρόνου στο Δήμο μας και με σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται τη διαδικασία. Πλέον και για εκείνα τα παιδιά και για τους εργαζομένους του Δήμου μας, αλλά και για τους γονείς και τις οικογένειές τους, είναι ένα σημαντικό θέμα και μια αγωνία εδώ. Καλή δύναμη και να είναι καλά και καλό καλοκαίρι να έχουμε, γιατί τον άκουσα να κάνουμε πολύ έτσι. Πολύ βοήθεια. Μπορώ να πάρω το λόγο, τι μας πρόεδρε, πρόεδρε. Καλησπέρα, παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους προηγούμενους, τον Δήμαρχο καταρχάς, που είναι αυτή τη στιγμή εκλεγμένος και όλους τους δημοτικούς συμβούλους τους προηγούμενους με την απόφαση την προηγούμενη 128-36 ψηφίσανε. Εγώ δεν ήμουν εδώ και πρέπει να τους ευχαριστήσω εκ μέρους εμού προσωπικά και των παιδιών. Πρώτον, έχω μία απορία και θέλω να μου την αναλύσετε, δεν ξέρω αν έχει ηθεί. Ο τίτλος ο προηγούμενος που πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο έγραφε ότι συγκεκριμένα συγγνώμη, δηλαδή. Εκτός ότι συνεχίζεται η απασχόληση προσωπικού στο Δήμο Γλυφάδων με τα λήξη προγράμματος ΑΜΕΑ του ΑΕΔ με αποδεκτικό απόφαση του νόμου. Περιμένετε ένα λεπτό. Λέει ότι είναι για όσους επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις. Ρωτώ εγώ, εκ μέρους όλων. Ποιος δεν επιθυμεί ή αν διορθώθηκε αυτός ο τίτλος και τόσο καιρό δεν πληρούσαμε τις προϋποθέσεις. Γιατί μίλησα εγώ με την αποκεντρωμένη διοίκηση και μου είπε ότι πρέπει να διορθωθεί αυτό. Θα διορθωθεί, ένα. Δεύτερο, αν ξέρετε να μου πείτε ή πρακτικά τι θα γίνει μετά που θα υπάρχει ένα δικαστήριο. Αν ξέρετε, λέει, αυτή τη στιγμή. Και τρίτον, ότι είναι να μου πείτε όλα οκ. Okay. Ευχαριστώ. Και θέλω να πω εκ μέρους των παιδιών αυτή τη στιγμή και όλων μας, και των γονιών μου, με διορθώνει ο κύριος Αγγλιζάκης από πίσω, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και όλους εσάς που αυτή τη στιγμή ψηφίζετε, γιατί εμείς ταλαιπωρηθήκαμε 10,5 χρόνια. Γιατί είναι έτσι το κράτος, γιατί είναι έτσι οι νόμοι, γιατί είναι έτσι η κατάσταση για χύψη λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε, και όλους σας. Από κάτι. Εγώ μπορεί, παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες, γιατί ευχαριστία το χειρότερο πράγμα που μπορεί να υπάρχει στα δημόσια πράγματα. Δεν ασχολούμαι με την προλαλούσα, γιατί είναι απαράδεκτη επιεικός και υπάρχει διαδρομή στο θέμα. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ το σύνολο των συναδέλφων και όλοι έχουν την ίδια ευαισθησία στα ΑΜΕΑ και οι δήμαρχοι πριν από μένα.
Αλλά εάν δεν γινόταν αυτή η μάχη επί της δημοτικής μας αρχής, εάν δεν διαλύαμε τη δημοτική επιχείρηση, εάν δεν είχε διαλυθεί η δημοτική επιχείρηση, μας το είπε και ο πρόεδρος του δικαστηρίου, σήμερα αυτά τα παιδιά θα είχαν πραγματικά χάσει αυτή την ευκαιρία. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι τα πάντα είναι διασφαλισμένα και βεβαίως ο νομοθέτης βάζει την αίρεση ότι πρέπει ο άλλος να θέλει. Γιατί μπορούσε εγγράφος οποιοδήποτε δεν θέλει, δεν είναι αναγκαστικού δικαίου εργασία στην Ελλάδα. Αυτή την έννοια έχει. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει λήξει το θέμα και σαφώς το σύνολο των συναδέλφων που πέρασε από αυτή την αίθουσα από τότε δημιουργήθηκε η πρόσληψη αυτών των παιδιών. Ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά είναι τέταρτη δημοτική θητεία που έχουν προσληφθεί στο Δήμο. Όλοι έδειξαν τεράστια ευαισθησία να μείνουν στις δουλειές τους. Όλοι οι προηγούμενοι και είναι βέβαιο ότι πάντα θα ισχύει αυτό για τους ανθρώπους του Δήμου και για τους ανθρώπους του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι το θέμα πλέον των παιδιών με αμαία έχει ήδη κορυφωθεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, όλες οι δημοτικές αρχές και οι δημοτικοί σύμβουλοι που πέρασαν έδειξαν ευαισθησία, ευσυνειδησία και όλοι μαζί παλέψαμε για να χαίρονται σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Προσωπικά δεν θέλω να πει κανένα σε ευχαριστώ. Το έχω πάρει την ψυχή μου και είναι και υποχρέωσή μου να το κάνω και να στηρίξω τα παιδιά αυτά, καθώς την ίδια στάση κράτησα όταν παιδί αμαία εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο διεκδίκησε τη θέση του συμπαραστάτου πολίτη. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η δική μας η παράταξη και εγώ προσωπικά στεκόμαστε με σεβασμό και δίκαια στα παιδιά αυτά. Λοιπόν, κανένα στα εύσημα, όλοι μας, διότι όλοι δουλέψαμε για αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα αυτή είναι η Δημοτική Αρχή, εντάξει, στο τελείωμά της είναι με την έννοια ότι στα χέρια τους βγήκε αυτή η απόφαση και φυσικό είναι να λένε κάτι παραπάνω για το Δήμαρχο. Και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όμως οφείλω να πω, γιατί ήμουν και εγώ εκεί, στάθηκε με πολύ μεγάλη ευαισθησία στα παιδιά και ήταν παρόντες ο Δήμαρχος ο ίδιος σε όλα τα δικαστήρια που έγιναν στα παιδιά αυτά. Η αλήθεια λοιπόν να λέγεται και συνάδελφοι, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Έτσι να λέμε λοιπόν την αλήθεια. Εγώ εύχομαι στα παιδιά καλή δουλειά, καλή τύχη, να έχουν υγεία και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στο Δήμο ως εργαζόμενοι, διότι έχουμε διακρίνει ότι παρά τις μικρές ιδιαιτερότητες που έχουν, πραγματικά είναι πολύ καλοί εργαζόμενοι και χρήσιμοι. Νομίζω ότι η ομοφωνία αυτό δηλώνει και εδώ να τελειώσουμε το θέμα. Ψηφίστηκε. Ναι, κύριε Νόμιο. Λοιπόν, για μια ακόμη φορά, να καλωσορίσουμε τα παιδιά με το μετά από αυτήν την απόφαση εννοώ χωρίς να υπάρχουν εκκρεμότητες και να υπάρχουν ανησυχίες παρελθόντος. Θα παραλάβω και εγώ ότι αυτή είναι μια προσπάθεια ετών, η οποία τώρα δικαιώνεται από την πρώτη στιγμή που είπαμε και ουδέποτε η πλειοψηφία ή η μη δημοτική αρχή, εγώ προσωπικά ή οτιδήποτε θελήσαμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα που είναι, έρχεται ως κατάρτιση μιας διαχρονικής προσπάθειας και μια σταθερής θετικής τοποθέτησης του Δήμου απέναντι στο έλλειμμα των παιδιών αυτών, διαχρονικά στα δικαστήρια και με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, εμείς ακριβώς τώρα εφαρμόζουμε την νομοθεσία που υπάρχει. Οτιδήποτε ακολουθεί τη σημερινή μας απόφαση, όπως για παράδειγμα η εκκρεμή δικάσιμος, τα ασφαλιστικά κλπ., αυτά πλέον είναι ζητήματα που με βάση τη σημερινή απόφαση θα διευθυνθούν, θα υπάρξουν παραιτήσεις, θα υπάρξουν οι σωστές διαδικασίες και των δικαστηρίων και επιχειρηματικά για να ολοκληρωθούν τα θέματα. Δεν έχει τώρα μια ανησυχία. Όλα αυτά τα καλά ολοκληρώνουν τη διαδικασία και αυτό που αναλαμβάνω είναι καθήκον για όλους μας. Βλέπετε ότι η απόφαση είναι ομόφωνη και έτσι πρέπει να κάνουμε. Μακριά από οποιαδήποτε άλλη διαφορά μπορεί να έχουμε στα τοπικά θέματα ή διαφωνία ή διαφορετική αφετηρία, εδώ συμφωνούμε πολύ στους όρους και έτσι πρέπει να είναι. Καλή δύναμη και παράδειγμα να συμφωνήσω την κυρία Λινού. Τα παιδιά πέρα από την αξιαγάπητα είναι πολύ καλή υπάρχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι προσήλθε ο κύριος Φαρκής. Ότι μετά και την απόφαση την εφεσιακή προσφυγής του άρθρου 132 για το οικόπεδο που είχε αποφασίσει το σώμα η πλειοψηφία για την παραχώρηση στη Μητρόπολη, εάν στο σχέδιο που υπάρχει
για την οριστική κτηριολογική απεξάρτηση από ενίκεια του Δήμου θα προχωρήσετε στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης θέλω να πω Σένα. Το υπόβεδο αυτό που ήταν να δώσετε σε, εάν θα βγείτε σε διαγωνισμό να κάνουμε κτίριο όπως είχαμε σχεδιάσει μαζί με του Ραζέλου που το έχει τεχνική υπηρεσία, το έχει ο κ. Βαρδακούλιας, επιτέλους να έχει ο Δήμος μια αυτονομία και να μην νοικιάζει κτίρια. Πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε η εκκλησία της Γέννης Θεοτόκου από το νεκροταφείο. Σας έχω πει ότι αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Έχετε κάνει εγκληματικά λάθη, αλλά θέλω να ρωτήσω τους όψιμους υποστηρικτές σας που για την ομιμότητα προεκλογικά κόβουν τον τόπο και είχαν κάνει και θυρανίξια πού βρίσκονται, ή δε κάποιες τοπικές εφημερίδες που αναδείκνυαν το μέγιστο θέμα της πιθανής παρανομίας του κινητηρίου αλλά της νομιμότητας της εκκλησίας, τώρα σιωπούν. Αυτά όλα θα τα βρει μπροστά η πόλη. Και είναι λάθος και είναι η χαρά των καταπατητών αυτές τις ενέργειες. Τους είδατε προχθές πως τρέχανε, μου τσιώνουν τα σπίτια. Εάν είχε γίνει η περιφερειακή ημιτού και είχαν χωροθετηθεί δημόσιες χρήσεις κατά μήκος όλης της περιφερειακής από τους Δήμους, δεν θα είχαμε καμία πυρκαγιά ποτέ στον ημιτό. Έτσι επιλύονται τα θέματα και όχι να τα αφήνουμε στο τέλος να μπουν και να βαλτέ στην κορυφή. Επίσης σας έχω ζητήσει να γίνει μια συζήτηση για αυτό, για την προσπάθεια που κάνετε για νεκροταφείο, για την κατάσταση είναι απαράδεκτη στο υπάρχον στην αεροπορία και έχετε πει ότι θα το φέρετε στο Συμβούλιο να μας κάνει μια ενημέρωση, δεν έχει γίνει ακόμη, όπως επίσης και για το αεροδρόμιο. Και επίσης έχει φτάσει ο 7ος μήνας, τελειώνει και δεν έχετε κάνει ένα διαγωνισμό ανταλλακτικών και ταυτόχρονα δίνετε τεράστια ποσά με τη μέθοδο της αλαμοποίησης για την υποστήριξη του εξοπλισμού. Τα ποσά που έχουν δοθεί είναι υπερβολικά. Έχω μία απορία πώς το ελεκτικό συνέδριο στο καταστατικό έλεγχο και στο προληπτικό τα εγκρίνει. Ίσως να λέτε πιθανόν ότι θα κάνουμε διαγωνισμό. Τελείωσε ο χρόνος. Πότε θα βγείτε σε διαγωνισμό? Δεν μπορεί να εξαλαμοποιείτε τα ποσά. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί όταν σας λέγαμε για αυτή τη φοβερή τσάπα ότι δεν κάνει και ότι πέρα της τιμής και όλα αυτά, λοιπόν η αρπάγη αυτή το τρομερό, πού την έχετε σήμερα και γιατί δεν δουλεύει? Ευχαριστώ. Ρώτησα με την κεντρωμένη, ο Δήμος μας είχε συμβάλει την απόφαση στο δευτεροβάθμιο όργανο όπως προβλέπεται σε μια συγκεκριμένη επιτροπή. Για να μένουμε την κρίση της Επιτροπής αυτής και θα επανέλθουμε. Απορρίφθηκε. Δεν το έχω ρωτήσει. Απορρίφθηκε προχθές. Δεν το έχω δει. Γι' αυτό σας ρώτησα. Απορρίφθηκε. Δεν κληθήκαμε να το δούμε. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Η πρόθεση μας είναι σταθερή να παραχωρήσουμε αυτό το κείμενο. Και θα δούμε και ακριβώς τι πει η Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα σε ό,τι αφορά το εγκλησάκι που είχαμε Καφεπόλες, την έκταση που προσπάθησε εκεί σας γίνει να φτιάξει το κινητήριο. Να επαναλάβω ότι δεν ήθελα να παραμείνει εκεί το Ελισάκι, είχαν γίνει τα θυρανίσια, δεν υπήρχε κανένας λόγος να φύγει. Δυστυχώς είχαν μια πολύ μεγάλη επιμονή και ένταση από την αποτελεσμένη διοίκηση με αλλεπάλληλη αλληλογραφία και επαγγελμένες προσκλήσεις για την απομάκρυνση. Τελικά είχαν μια καταληκτική ημερομηνία, όλη η αλληλογραφία είναι στη διάθεσή σας. Είχε αποσταλεί, αν κάνω λάθος, ενημέρωση και στους συναδέλφους στο Συμβούλιο. Και ακριβώς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, να συμμορφωθούμε με την απόφαση από την Εντρομένη και αποθέσαμε προσωρινά το Εκκλησάκι στον Άγιο Παντελεήμονα μέχρι να δούμε τελικά πώς θα προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το νέο κινητήριο του Καλοδρόμου, ευχαρίσω αμέσως μετά τις εκλογές να κάνουμε τη συζήτηση και να κάνουμε μια ειδική προημερησίας διάταξη συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ΑΡΠΑΓΙ έχει λειτουργήσει κανονικά. Από το ξέρω, δεν και γιατί δεν βγάζεις αύριο. Πέστε μου θα είναι αύριο πάτη εδώ. Και σήμερα. Πέστε μου θα είναι αύριο πάτη εδώ. Σήμερα δεν είναι καρδιά. Και σήμερα έξω. Εντάξει. Καλή περιπολή. Για λίγο παρακαλώ. Για τους εθελοντές και για τον συντονισμό του κ. Θεοδωσόπουλου αλλά και των εργαζομένων του Δήμου που γίνεται πάνω στο βουνό.
Είναι μια πολύ αξιόπινη προσπάθεια. Είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έφτασε στο δικό μας Δήμο, έτσι. Γιατί όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε την καταστροφή του ημιτού. Και πραγματικά λείπεται όλος ο κόσμος γι' αυτό. Το βουνό όμως εξακολουθεί να έχει προβλήματα, κύριε Δήμαρχε. Δεν είναι ο κ. Θεοδωσόπουλος η πολιτική προστασία. Έτσι δεν είναι. Η πολιτική προστασία είναι ένα ολόκληρο σχέδιο και οφείλουμε, αν δεν έχουμε εκπονήσει, να το εκπονήσουμε. Κάθε φορά το λέω, κάθε χρόνο το λέω. Ειδικά αυτή την εποχή, το καλοκαίρι δηλαδή, που καραδοκούν οι φωτιές. Επομένως, με πολύ σοβαρό τρόπο να το προσεγγίσουμε. Το βουνό ακόμα έχει λάστιχα, έχει μπάζα πάνω, έχει πολύ καύση μύλη. Οπότε θα πρέπει, πραγματικά, δεν φτάνει μόνο η δική τους προσπάθεια, ό,τι μπορεί να κάνει δηλαδή το ανθρώπινο χέρι, αλλά και το σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί από το Δήμο. Θέλω να ρωτήσω πότε θα γίνει η δημοκρασία για τη συντήρηση των σχολείων. Έφτασε το καλοκαίρι. 59,47% είναι. Όσο λεπτό. Πότε έγινε? Χθες. Ωραία. Έγινε χθες. Σημαίνει ότι για να υπογράψουν τη σύμβαση αυτή και για να αρχίσει η δουλειά στα σχολεία, θα πάει οπωσδήποτε Οκτώβριος. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τη συντήρηση τώρα, το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω. Έχουμε ήδη καθυστερήσει. Είπαμε να γίνεται μέσα στο καλοκαίρι για να μην έχουμε τα παιδιά μέσα στο σχολείο και γίνεται συντήρηση. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Έτσι. Άλλη ερώτηση. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, για το διασχολικό, το κέντρο και θέματα διοίκησης των αθλητικών χώρων που είχαμε την προηγούμενη φορά. Πώς θα γίνουν πιο οπλιστικά, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πράξη τέτοια, έναν κανονισμό που να, ο κάθε αθλητικός χώρος να μπορεί να διοικηθεί. Άλλο είναι το διασχολικό, άλλο είναι το Παπαδόπουλος, άλλο είναι το ΔΑΚ. Θα πρέπει να πολύ σοβαρό να το προσεγγίσουμε το θέμα, διότι ήδη αρχίζουν οι αθλητικοί σύλλογοι τώρα από Σεπτέμβριο να ζητούν χώρους και έτσι όπως λειτουργούν, νομίζω είναι στον αέρα και μόνο αν θα πει κάτι ο κύριος Τροποφίκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του αθλητισμού και πάνω σε αυτόν στηρίζονται. Καλό θα είναι να γίνει η ομάδα, έτσι τους ώστε να ξέρουν πού θα απευθυνθούν, αλλά και κανονισμός λειτουργίας. Οι παιδικές χαρές, έχει γίνει η πιστοποίησή τους και πού βρίσκεται το θέμα. Επίσης να πω ότι στο ΚΑΠΑ, ενώ έχουμε πει πολλές φορές ότι τα αναπληρωματικά μέλη που έρχονται από την παράταξη, έτσι, η κυρία Πήγε είναι της παράταξης των ανοιχτών οριζόντων εκλεγμένη και αναπληρωματικό μέλος, κυρία Αγγελόπουλε, είναι η κυρία Καραμινά. Στη θέση της κυρίας Καραμινά, πάντα καλείται η κυρία Γιώκα. Η κυρία Γιώκα δεν ξέρω από ποια παράταξη είναι, αλλά η δική μας αναπληρωματική είναι η κυρία Καραμινά. Αυτά και ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το θεατρικό την ημέρα εκείνη, όταν ορίσαμε αναπληρωματικούς, δεν υπήρχε ενδιαφέρον και λέγαμε βάλτε εκείνον, βάλτε εκείνον, βάλτε εκείνον. Και έτσι υπάρχει μια ανάλογη κατάσταση. Είναι πολύ λογικό να γίνουν κάποιες αλλαγές στους αναπληρωματικούς, αφού ερωτηθεί και η κυρία Παπαδάτου, γιατί είναι και αυτή μέλος του Συμβουλίου, και ο αναπληρωματικός της είναι ο κύριος Τάσος που είναι βουλευτής, και κάποιοι άλλοι αναπληρωματικοί πρέπει να αλλάξουν. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει πρόταση να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Σε θέση της κυρίας Γιώκα, αναπληρωματική μπορεί να πάει η κυρία Καραμινά, και στη θέση της κυρίας Καραμινά, που είναι αναπληρωματική στον κύριο Μιχαλακάκο, να πάει η κυρία Γιώκα. Δηλαδή έγιναν λάθη εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν φταίει η διοίκηση του ΚΑΠΑ γι' αυτό. Όπως πήραμε την απόφαση, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι. Όπως έχει γραφτεί η απόφαση. Όπως έχει γραφτεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι λάθος η απόφαση όπως έχει γραφτεί. Δεν λήφθηκε σωστά. Δεν θεωρώ ότι δεν κάναμε τις σωστές προτάσεις. Έτσι νομίζω. Καλές προτάσεις κάναμε και σωστές οι κάποιοι παράγοντες των αναπληρωματικών. Έτσι, έτσι. Να κοιτάξουμε στα μαγνητοφωνημένα να ακούσετε. Να το δούμε. Κύριε Πρόεδρε, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους αναπληρωματικούς αθλητές. Δεν πήγανε τυχαία. Εγώ τα ονόματα που έχω σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αυτά. Είμαι υποχρεωμένος να εφαρμόζω αυτά μέχρι να αλλάξουν.
Στο επόμενο συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, θα προχωρήσουμε να γίνουμε μεγάλο μισό. Νομίζω ότι κάνουμε μια διόρθωση και να τελειώνει η ιστορία. Δεν είναι ένα τυπικό θέμα το οποίο όμως έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Λοιπόν, κυρία Καρκάκα, θέλετε να απαντήσετε στην κυρία Κυρίου. Εκτός από την Ευρωλαβία, η οποία έγινε χθες ο διαγωνισμός με έκτο σημείο 59,47, αν θυμάμαι καλά, έχει κερδίσει από μια εταιρεία, έχουμε 160.000 υπόλοιπο της παλιάς Ευρωλαβίας, κύριε Δημνών. Σήμερα, κάναμε αυτή τη δουλειά, όποια σχολεία έχουν άμεσες προτεραιότητες, θα καλυφθούν από την παλιά εργολαβία. Πόσο η έκπτωση είναι η παλιά εργολαβία? 160.000. Πόσο η έκπτωση είχε? 17%. Η παλιά εργολαβία είχε 17%. Η χθεσινή είναι... Η χθεσινή ήταν μόνο τα... Είναι τα πάντα εκτός χρωμάτων η χθεσινή. Βγήκε 700.000, μείον 59,47 το υπόλοιπο. Και γι' αυτό και προβάλαμε τον υπολογισμό. 19 συμμετέχοντες, 16 έγκυροι. Το 59% είναι ή 59.000 εργολαβίες? Όχι. Βγαίνει μια εργολαβία 700.000 ευρώ. Η τιμή για την κάθε εργασία είναι η τιμή του ΙΠΕΚΑ. Η έκπτωση είναι διαδοτικό στο διαγωνισμό. Πήραμε το ποσό τη Γλυφάδα μείον 60% χοντρικά, 59,47%. Δισεκατό. Δισεκατό. Δισεκατό των 700.000. Έτσι, είναι πιο πολύ εργολάβιο. Έχουμε θέματα, παιδιά. Λοιπόν, η καινούργια εργολαβία λοιπόν ακολουθεί την διαδικασία. Σήμερα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Πρέπει να κάνουμε. Αύριο θα γίνει η διέστασή. Σα παρακαλώ, κύριε Βαγγέλη, να φέρετε σήμερα σα. Λοιπόν, δεν κάνετε κι άλλο. Ο δεύτερο και ο τρίτο ελέγξαν τα χαρτιά του πρώτου και δεν βρήκαν κάποιο πρόβλημα. Δεν προβλέπεται ένσταση. Σε 5 μέρε λοιπόν, πρώτο Θεό δεν θα γίνει η ένσταση. Σε 3 εβδομάδε ξεκινάει και η καινούργια εργολαβία. Εκτός αυτού, στις 13 Αυγούστου είναι τα χρώματα, που είναι για 40.000 γραμματικά, περίπου 140.000. Και προχωράμε με αυτές τους τρεις τρόπους για τα σχολεία. Κύριε Θεοδωσόπουλε, ευχαριστώ. Θέλει ακριβώς τρεις εβδομάδες μόλις έρθει το Ελληνικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε την κυρία Δημών και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για το ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον. Πραγματικά αξίζει το κόμμα να υπάρχει ένα μάνος Πρασίνου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει σχέδιο πολιτικής προστασίας για το Δημοτικό και μαζί με το ΣΠΑ κάνουμε μια αξιόλογη προσπάθεια τώρα για τα υδροφράγματα, αυτό που έχουμε πει για τα σχετικά πράγματα για το Δημοτικό, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο, το Γεωργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα. Δεν υπάρχει και, το ναι, η γεωλογική σχολή. Έτσι ως πάει, συνεργάζεται με αυτούς και κάνει την προγραμματική σύμβαση, όπως επίσης... Τώρα που έφυγε η εκκλησία, θα πήγε το ρολόι του σωματείου, ποιος που είπα. Είναι φίλος και ταυτόχρονα γίνεται και μια προγραμματική σύμβαση για να αξιοποιηθούν τα σπίτια του Δημητού και να αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί πολιτισμικού. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά μαζί συγκλίνουν στην εθνικολογική ισορροπία του Δημητού με σύνταξη των Δήμων και του ΠΑΕ. Ευχαριστώ. Κύριε Βαγγέλη, για να προεκλογικά. Να απαντήσω. Πολύ σύντομα να απαντήσω στην κυρία Λιγνού, αφού πρώτα συμπληρώσω την προηγούμενη απάντηση στον κύριο Κόκορη. Να πω ότι ο διαγωνισμός είναι ανταλλακτικά, προγραμματίζεται ήδη και ευτυχώς που κάναμε και την έκτακτη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία του προηγούμενου διάστημα και μπορέσαμε και συσκευάσαμε πολλά οχήματα που είχαν πολλές βλάβες έτσι. Και αυτό έγινε με ρεύμα και άμεσο τρόπο και μπορέσαμε και φέραμε ένα καλύτερο επίπεδο του εξοπλισμού του Δήμου. Σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, αναφέρθηκε και ο κύριος Βοσόπουλος. Κυρία Δημού, αυτό που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε έτσι ακριβώς εξελίσσεται. Έχουμε υπόλοιπο εργολαβία, έχουμε μετά τα κάνουμε εργασίε. Κάποιε εργασίε δεν έγιναν μέχρι τώρα εδώ, μέσα τον Ιούλιο, διότι ο εργολάβο μέσα στην κρίση είχε πρόβλημα και με υλοποίηση και χρηματοδότηση κάποιων εργασιών, αλλά οι εργασίε ομολογούνται κανονικά. Ολοκληρώθηκε η εργολαβία, υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και πήγαν όλα καλά. Είχαμε διοδότες κλπ. Και πολύ σύντομα θα έχουμε συμβασιοποίηση. Χωρίς αυτό να μας αφορά, γιατί έχουμε υπόλοιπη εργολαβία στο περίπου 150.000.
και θα έχουμε και τις υπογείες με ανοιχτό διαγωνισμό που ολοκληρώνεται γρήγορα 13 Αυγούστου, άρα περίπου 20-25 Αυγούστου θα έχουμε και εργολαβία για τους σχολιασμούς, για να μπορέσουμε μέχρι να δείξουμε τα σχολεία να κάνουμε πολλούς σχολιασμούς, ασφαλώς με ένα κόστος που είναι απολύτως λογικό στις τιμές της αγοράς, όπως το έχουμε κουβεντιάσει και πάλι του μονάδα του διαγωνισμού περίπου 4 ευρώ, κάτι τέτοιο, διότι ότι πέρυσι με τον άλλο τρόπο του διαγωνισμού έχει φτάσει 16 ευρώ τελική τιμή υπογείας. Σε ό,τι αφορά το διασχολικό, το παραλάβαμε διοικητικά το διασχολικό. Πλέον επεξεργαζόμαστε κανονιστική πράξη, ήδη έχουμε κάνει την προετοιμασία να το εισάγουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως θα το πούμε από εκεί πέρα. Μπορούμε να το επισκεφτούμε ευχαρίστως με όλους τους συναδέλφους όπως θέλετε. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε αρκετές επισκέψεις και να προγραμματίσουμε κάποια πράγματα με πρώτη μεταφορά στην βιβλιοθήκη του ΚΑΠΑ εκεί, γιατί υπάρχει ένα μονάδο σχόλιο βιβλιοθήκη, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά από το Σεπτέμβριο. Για πορτάκια άλλα στους υπόλοιπους αντικούς χώρους που είναι ο Κοφίτης, έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με τους συλλόγους και τα σωματεία και ξέρετε τις σχολές που υπάρχουν. Οι κανονιστικές πράξεις, αν τα πάμε καλά, αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου θα είναι εδώ πιόντα για να πάρουμε τις αποφάσεις. Οι παιδικές χαρές έχει ήδη κατασταθεί εμπολάβος για να τις φτιάξουμε όλες με βάση συγκεκριμένη μελέτη. Στην αναμόρφωση του προγραμματισμού που έχετε τώρα ενώπιον σας, εισάγουμε και την αγορά νέων παιχνιδιών. Η πιστοποίηση και οι επισκευές είναι προπολογισμένα και ήδη έχουν ξεκινήσει στον Αύγουστο. Που δεν υπάρχουν παιδιά, θα δουλέψουμε πάρα πολύ και θα πιέσουμε όσο γίνεται να τρέξουμε το θέμα αυτό. Αλλά παράλληλα, κάποια παιχνίδια πρέπει να απομακρυνθούν για να πιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές. Θα αποκατασταθούν παράλληλα με καινούργια με έναν ανοιχτό διαγωνισμό που ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε ό,τι αφορά το ΚΑΠΑ, έχετε δίκιο ότι έχει κάποια παρανόηση στην κίνηση, είχαμε κάποια δύσκολη στον κολφ. Είναι λάθος ο τρόπος που γράφει η απόφαση και αυτό που είχαμε πει εδώ, το θυμάμαι και εγώ, το θυμόμαστε όλοι. Ο καθένας που αποσιάζει μια παράταξη, ασφαλώς και θέλει να πραγματικά αποδεικνύει την παράταξη, διαφορετικά αλλοιώνονται οι αποφάσεις που έχουμε λάβει και οι σύνδεσεις των οργάνων. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, το κοιτάμε αυτό. Αν προκύπτει ανάγκη να κάνουμε μια συμπληρωματική απόφαση την επόμενη φορά, αυτό που είπε ο κ. Αγγελόπουλος, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβητή παρανόηση, ασφαλώς θα το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος, για την πράξη που λέτε, επιβάλλετε, γιατί νομίζω η υποπύλα έχει και σύμβαση με το Δήμο. Και είναι ασυμβίβαστο. Και θα έπρεπε να έχει αλλαχθεί. Για να ενημερώνονται οι υπόλοιποι, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και ότι τα είχαν κάνει λάθος όλο οι άλλοι. Πώς δεν είναι ασυμβίβαστο. Να παίρνουμε σε ουδέτερες αποφάσεις άνθρωποι που έχουμε σύμβαση. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θέμα. Πάμε παρακάτω. Το κλείσατε. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Γερνού όσο αφορά για το θέμα των πυρκαγιών και τα λοιπά που έθεσε. Είναι έτσι, θέλει μελέτη, θέλει μεγάλη προσοχή. Επειδή παρευρέθηκα και εγώ εκεί στην Αγία Μεταλλεύου στο Ταμάρι του Βλάχου και είδα τι ακριβώς γινόταν και τι σημαίνει πυρκαγιά, ξέρω που την έλεγα και εμείς κάνουμε σεμινάρια μεγάλα και σβήνουμε πυρκαγιές για να μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε στο ναυτικό και είχα την τύχη να πάω και στις μήνες εκπαίδευση έξω στο εξωτερικό για αυτά τα θέματα. Θα σας πω ότι είχαμε Άγιο, η πυρκαγιά γύρισε μόνη της από τον αέρα και πήγε προς το κοροπή. Η αν συνέχιζε έτσι όπως ήταν τις πρώτες ώρες απογευματινές θα είχαμε θύματα, σπίτια, ανθρώπους κτλ. Το έζησε και ο κύριος Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι που ήταν εκεί και μερικοί από εμάς. Εσύ φωνάμε. Εντάξει. Βάλατε και εσύ ένα λιδαράκι και θα σας πω. Άμα θέλετε να πάμε να μου δείξετε μία προετοιμασία που έχουμε κάνει και ας πούμε μία λωρίδα που έχουμε κάνει επάνω να έχουμε καθαρίσει 5-6 μέτρα όλο το βουνό για να μπορούμε να πούμε ότι θα το σταματήσουμε. Γνωρίζετε τώρα γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Θέλει όλος η οργάνωση που είπε η κυρία Γερνού να μην το κουράζουμε το θέμα, να προχωρήσω. Να πω ένα μπράβο για αυτό που είδα στη διοίκηση που τοποθετήθηκε αυτή για το αγώνα κάτω η εγκατάσταση. Βέβαια
Πιστεύω να μην μείνει μετά το καλοκαίρι δήμαρχη, γιατί θα καταστραφεί, θα πρέπει να ξεπηδωθεί, γιατί δεν ήταν δεδομένα 10 κομμένα, να μαζευτούν και να ξανατοποθετηθεί. Επειδή είδατε ότι διέλυσαν τα πεθά τα σίδερα που είχαμε βάλει εμείς πιο παλιά, πιο αριστερά, και έτσι θα γίνουν και αυτά απλά, να τα προστατεύσουν τα θέλετε, να μην τα ξαναπληρώνουν. Θα ήθελα όμως, κύριε δήμαρχε, να σας παρακαλέσω να κάνετε την κάτι ανάλογο στη Τερψέα. Μέχρι σήμερα 9 μήνες δεν έχετε βάλει ένα λιθαράκι. Σας είπα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να βάλουμε πάνω προς τον προφήτη Ηλία, να μπορέσουμε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια να ανέβουμε και υπάρχουν και προγράμματα ακόμα ευρωπαϊκά για δράσεις, για χώρους στο βουνό, περιπάτους, άθληση κτλ. Αν μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάτι, γιατί στο πρόγραμμά σας είχατε πει, θα φέρετε πολλά προγράμματα. Και επίσης θα ήθελα επί ευκαιρία να μου πείτε, που τότε πάτησε στην Εχάρικα, που φέρατε 103 χιλιάρικα από ένα πρόγραμμα για τους άστεγους, αν θέλετε να σας κάνω κανένα δεκαετία φωτογραφίες εδώ άστεγους, στην πλατεία, στην Κλιμάτα, και τα χάλια πρόκειται με τους άστεγους. Τι έχει γίνει αυτό το πρόγραμμα? Βρήκαμε, νοικιάσαμε, το πήραμε, υπάρχει χώρος? Μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους να έρθουν στην κοινωνική υπηρεσία να ενταχθούν το πρόγραμμα? Ας το πει η κυρία Καφτά, κύριε Δήμαρχε, άμα το ξέρει. Πιστεύω ότι το είχατε αναγγείλει πολύ προώρα και ουσία δεν υπάρχει σε αυτό το θέμα. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι στο Κρεολί, κάτω στο Φανάρι, μετά τις 11 η ώρα έχουμε γίνει συγκρού. Λίγο με γελάτε. Και στη διαδόχου πάντου. Και στη διαδόχου πάντου, λέει ο άλλος συνάδελφος. Εμείς δεν είμαστε διοίκηση. Να πάρουμε τον κύριο Παπαγιαννάκη, που λέγεται τον διοικητή, να το πούμε, να ξαναπάρει στον άλλη που είναι συγκρού. Καταλαβαίνετε πώς υποβαθμίζεται η πόλη μας και πραγματικά το λέω καλοπροαίρετα. Δεν έχω καθόλου διάθεση αντιπολιτευτική. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω να επιληφθείτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Να επανέλθω εκεί στο θέμα που είδα, που θα κατεβαίνουν τα αμαία για μπάνιο, που είδα πραγματικά την εταιρεία Κύπων Οδός να φτιάχνει αυτό το ωραίο πράγμα που σας είπα και συγχαρητήρια. Θα θυμηθώ όμως ότι εδώ κάποτε είπατε πολλά πράγματα για αυτή την εταιρεία και για τη συνεργασία του με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και έρχομαι εγώ μετά 9 μήνες και λέω τι γίνεται. Τώρα είναι καλή η εταιρεία, αυτή που συνεργαζόταν η προηγούμενη δημοτική αρχή, δεν ήταν καλή? Διαφορία. Θα σας παρακαλέσω επίσης να μην ξεχάσω να συγχαρώ τον κύριο Κουρουπάκη, γιατί ήταν εκεί πραγματικά πολλές ώρες. Αλλά την ερώτηση αυτή δεν θα την έκανα μου την έννοια του κ. Κουρουπάκη, το ρώτησα εκεί στην παραλία. Τι έγινε με τα έσοδα του γκολφ? Ο κ. Δούκας που εκπροσωπεί τους γκολφέρους ως ομοσπονδία θα πληρώσει? Δεν ήταν πρόκειρο να με ενημερώσει. Και αν εσείς ξέρετε κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να μας ενημερώσετε, γιατί την προηγούμενη φορά που το ρώτησα δεν πήρα απάντηση. Τόσο αφορά αν θα πληρώσει, τι προτίμεθα, τι θέμεθα να κάνουμε και γιατί δεν έγινε πάλι κάποια στιγμή στα μέσα γίνονται συμβάσεις να πληρώνει, γιατί οι κορφές σε αυτούς πληρώνουν. Απλά θα πληρώνεται ο Δήμος, τον κόσμο. Και η δεύτερη ερώτηση είναι για την δημοτική επιχείρηση, μια και είναι σήμερα και εδώ ο κύριος Νικολάου που ασχολείται με τα κίνητα και την περιουσία του Δήμου, αν ξέρει να μας πει και πού βρίσκεται και ποιος το έχει και να μας το διαβάσει. Και εδώ αυτό το χαρτί που άφησε ο Πιερίδης, τόσα κάδρα του τάδε, τόσα κάδρα του τάδε, τόσα χαλιά, τόσα μέτρα, τόσα πράγματα εκεί τα οποία έχουν εξαφανιστεί κατά την άποψή μου. Και τρίτο και τελευταίο, δεν θα σας κουράσω άλλο, θα ήθελα να μου πείτε πότε προτείνεστε να υπογράψετε σήμερα για το χώρο ταξικό, επειδή σας είχα ρωτήσει και εγώ και η κυρία Γυμνού, είχατε πει είναι θέμα διαδικαστικό, να ενημερωθείτε κτλ. Σας είχα ενημερώσει τότε ότι η έκδοση έγινε
Και τώρα σας λέω πάλι από την επικοινωνία με τον Διευθυντή Εμιγόπεδο κτλ. Μου είπε ότι έχει γίνει σύμβαση εδώ και καιρό και δεν παίρνει η υπογραφή σας. Προτίθεστε να την υπογράψετε, να προχωρήσει αυτό το χώρο ταξικό που όλοι οι άλλοι το έχουν φτιάξει και εμείς σαν κρυφάδα ακόμα είμαστε στο να υπογράψουμε τη σύμβαση. Γιατί μετά ξέρετε, θέλει και ένα χρόνο για να πούμε τέσσερα, ένα, 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 δύο, τέσσερα, τρία, ένα, περίπου ένα χρόνο για να λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Το οποίο δεν ήταν δικό μας θέμα, ήταν θέμα του κλείσου που προέρχεται. Αυτό δεν είναι μόνο για τους άστεγους, τους 16, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι από την κοινωνική υπηρεσία, είναι 14 άνθρωποι, ξέρουμε ακριβώς που είναι, πολύ συχνά τους πάμε και έτοιμο φαγητό. Το πρόγραμμα λοιπόν αστέγων, δεν καταλάβα. Μιλάω για τα 103 χιλιάρια που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είπε ο κύριο Δήμαρχο. Με αυτό, όχι αυτά που λέτε που δίνετε βοηθήματα και φαγητό. Για τη στέγη, για τη στέγη. Τα 103 χιλιάρια τα ευρωπαϊκά. Κάτι μου χάρη, να μου ακούσετε. Οι 103.000 δεν είναι μόνο για του άστερου. Είναι και για οικογένειε που διαβιούν σε πολύ κακέ συνθήκε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, αν ένα σπίτι το οποίο έχει ανήλικα παιδιά. Έχουν πέσει τα ταβάνια, δεν υπάρχει κουζίνα, δεν υπάρχει καν τουαλέτα για μπάνιο. Με αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε πλήρη ανακαίνιση του σπιτιού. Γι' αυτό και είναι μέσα και άνθρωπο τη ελληνική υπηρεσία του μετρητοποιητικού του προγράμματο. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν σήμερα περνάει από την αναμόρφωση του προπολογισμού και μπαίνει ενεργά σε χρήση από την επόμενη Δευτέρα. Δεν ήταν δικό μα θέμα. Ευχαριστώ. Με όλο τον σεβασμό και την εκτίμηση που ξέρετε σας έχω. Είναι πολύ θεμητό και θετικό από όλους μας να κάνετε την αντιπολίτευση όπως εσείς την προβλήνετε και όπως εσείς επιλέγετε τις προτεραιότητες. Όμως μην παραβείτε αυτά που λέμε και μην δημιουργείτε μια πραγματική εικόνα που έχει πολύ μεγάλη απόσταση και πραγματικότητα. Δείτε μου σήμερα, αν σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος προχωράει οτιδήποτε σύστημα ευρωπαϊκά. Δεν προχωράει τίποτα. Ακόμη και τα έργα που έχουν σημασιοποιηθεί και είναι σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα το αντιπλημμυρικό στην Δωδεκανήσου, έχουν σταματήσει γιατί δεν υπάρχει ευρώ χρηματοδότησης και έχουν παγώσει τα πάντα. Τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα, και ας μην ξεχνάμε και το ευρύτερο πίσω στο κοινό μας. Ο Δήμος Λιφάλας από την πρώτη στιγμή διεκδίκησε ευρωπαϊκού χώρου όπως έχουμε δεσμευτεί. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο αναφέρατε είναι ένα πρόγραμμα του φορέα σιωπή, είναι ένα project από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και του φορέα σιωπή στην Εθνική Εργασία. Αμέσως έγινε η ένταξη του Δήμου εκεί. Είχαμε την θετική απάντηση για 130.000 περίπου, 103.000 για τη συνδρομή σε ανθρώπους που είναι άστιγοι και σε ανθρώπους που μπορούν να επανεταχθούν στην κοινωνία. Τώρα προχωράει και έχει ξεμπλοκάρει αυτή τη φορά η λογική στο θέμα και έτσι αμέσως το σωματώνει τον προπολογισμό του Δήμου και προχωράμε για του άστιγου Δήμου και για όλου του άλλου. Θυμίζω επίσης ότι ο Δήμος Κλειφάδας είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα και στην Αττική θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε σχέση με άλλους συναδέλφους, με άλλους Δήμους στην Αττική και έχουμε προς το παρόν συγκρίνει πολύ σημαντικά έργα από το επόμενο ΕΣΠΑ, τα οποία είμαστε πρώτοι και περιμένουμε μόλις ξεκολλήσουν τα πράγματα και μόλις επανέλθουμε σε μια ομαλότητα να προχωρήσουμε αμέσως σε διαγωνισμούς για να μπορέσουμε να προλάβουμε τους χρόνους να έρθει η χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες που αυτή τη στιγμή ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα. Άρα λοιπόν στην δέσμευση την οποία είχαμε εμείς εμένουμε πιστή και αταλάντευτη, επαναλαμβάνω όμως ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα που αφορά την πορεία της χώρας συνολικά και οφείλουμε αυτό να μην. Το παραμένουμε, να μου λέτε τι έγινε μέχρι τώρα. Μα τι θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσε να γίνει όταν η Ελλάδα κινδύνευσε να μείνει εκτός Ευρώπης, ας πούμε. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει ομαλή ροή. Γι' αυτό έτσι επιτρέψαμε αυτή την κριτική που κάνω. Να υπήρξε οποιαδήποτε άλλη δυνατότητα τη στιγμή που η Ελλάδα κινδυνεύει με τον τρόπο που όλοι ζούμε την περίοδο αυτή που κινδυνεύει. Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση που κάνατε για την παραλία και τον προφήτη Λία κλπ. Να επαναλάβω την πάγια, νομίζω, θέση όλων τιμών και των κεφαλαιοδών, ότι η Λιφάδα είναι μία. Και γι' αυτό ακριβώς δίνουμε έμφαση σε όλες τις περιοχές και στην Τερψιθέα μας και παντού και αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα και αυτό κάνουμε. Σε ό,τι αφορά την παρατήρηση για τα προβλήματα στο Κρεολί κλπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η οικονομική κρίση δίνει τέτοιου προβλήματα, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι στην παραλία τα προβλήματα που είχαμε σε άλλες περιόδους με τα αυτοκίνητα, τον δρομά και διάφορα προβλήματα πολύ έντονα που υπήρχαν, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και για κάθε άλλο αντίστοιχο πρόβλημα στη συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Πλέον έχουμε και τα παιδιά της δημοτικής αστυνομίας που βήμα-βήμα πλέον τη δημοτική αστυνομία παίρνει ένα ρυθμό και να προσπαθήσουμε και με τη συνδρομή των παιδιών να κάνουμε ό,τι μπορούμε και βελτιστούμε το επόμενο διάστημα συνολικά η κατάσταση να βελτιωθεί για να περιοριστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Αναφερθήκατε σε κάποια εταιρεία, δεν θυμάμαι ποτέ και ουδέποτε θα έκανα κάτι τέτοιο σε συνεδρία στη δική μας εδώ να τοποθετηθούμε για κάποια συγκεκριμένη εταιρεία. Να υπενθυμίσω ότι ό,τι συμβαίνει στο Δήμο και όποιοι συνεργάζονται με το Δήμο, συνεργάζονται με κάποιους διαγωνισμούς. Οι οποίοι διαγωνισμοί γίνονται σύντομα, γίνονται με βάση διατάξεις του νόμου και με βάση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πορευόμαστε και κάθε φορά έχουμε έναν μειοδότη, έχουμε κάποιον ο οποίος γίνεται ο ανάδοχος των έργων και ο συνεργάτης του Δήμου για τα συγκεκριμένα έργα που έχουν ανατεθεί. Σε ό,τι αφορά το χρονοταξικό, και πάλι να επαναλάβω αυτά που έχουμε πει σε προηγούμενη συνεδρίαση, υπήρξε πράγματι μια διαφωνία με τον μελετητή για το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της πόλης μας. Η διαφωνία αυτή λύθηκε. Να υπενθυμίσω τι έχει συμβεί. Από την ώρα που ξεκίνησε η μελέτη μέχρι την ώρα που εμείς παραλάβαμε, συνέβη ένα έκτακτο και απρόβλεπτο συμβάν. Άλλαξε ο νόμος. Ο νόμος αλλάζει και αλλάζει συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές για οδούς κλπ. Άρα έπρεπε πριν παραλάβουμε εμείς οποιαδήποτε μελέτη να προσαρμοστούμε στον νόμο, γιατί αντιλαμβάνεστε δεν είναι δυνατόν να παραλάβουμε κάτι το οποίο με έκτακτες συνθήκες που δεν αφορούν ούτε εμάς αλλά ούτε και τον ανάδοχο και τον μελετητή θα μπορούσε να γίνει αλήθεια παραλαβή. Έγινε διαπραγμάτευση, ολοκληρώθηκε διαπραγμάτευση. Πλέον με τους μελετητές προχωράμε. Έχουμε συμφωνήσει να υπογραφεί μια συμπληρωματική σύμβαση όπως προβλέπει η νομοθεσία και η διαδικασία προχωράει κανονικά. Και με ευχαριστούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε μια παρουσίαση και εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου της πρώτης φάσης της μελέτης μετά την ενσωμάτωση σε αυτήν των αλλαγών που ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει. Και αμέσως μετά θα πάμε στη δεύτερη φάση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εκεί πορευόμαστε πλέον κανονικά χωρίς κανένα άλλο ζήτημα. Αυτό το οποίο μεταφέρατε ότι είχαμε κάποια διαφορά με το μελετήτη, μήνες πριν, αυτά έχουν τελειώσει πριν καιρό. Κυρίως κύριε Δήμαρχε, για τον κόσμο εδώ πάλι. Μπορώ να μιλήσω για τον κόσμο. Λοιπόν, είμαστε ενήμεροι για το θέμα. Έχουμε ραντεβού με τη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Volt. Και το θέμα το κηρύττει ο νομικό μας σύμβουλος κ. Παπαρηγόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα θα έρχεται αναλυτική ενημέρωση. Ευχαριστώ. Να πω ένα σχόλιο για τον κ. Νικολάου. Εκεί να ξέρετε, ρίχνετε μια ματιά στα οικονομικά στοιχεία του Γκολφ. Θα δείτε ότι πλέον υπάρχει σημαντική δυνατότητα για παρεμβάσεις μετά από τη διαχείριση που έχει γίνει αυτό το διάστημα. Και πλέον το Γκολφ διαθέτει κάποιες δυνατότητες, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε εκατοντάδες με τον τρόπο και ασφαλώς όπου υπάρχουν οφειλές και έσοδα που έχουν στραχθεί, θα γίνει προτεραιότητα. Μειωμένο κεφάλαιο. Για την δημοτική επιχείρηση, κύριε Πρόεδρε, το Γκολφ έχει λιγότερο διαθέσιμο ποσό από ό,τι σας παραδώσαμε. Κάνετε λάθος. Καθόλου. Να φέρετε στοιχεία στο επόμενο συμβούλιο. Μας παραδώσατε τίποτα και 300.000. Όχι, θα φέρετε εδώ το επόμενο συμβούλιο. Και τι έχετε δώσει. Και δώσατε 50.000 δόλαρα διαγωνισμού να φτιάξετε τις αγγλίες όταν φτιάξαν 59 κατασκευές. Αυτή τη στιγμή. Για να γραφτεί στα πρακτικά. Θα φέρετε στο συμβούλιο. Όταν ξεκινήσαμε. Το ταμείο ήταν σχεδόν στο 0 και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 300.000. Τι λέτε τώρα. Έρχεται εδώ, φέρνει εδώ στο σχολείο. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Για να μας πείτε και για τις λόγες. Καλησπέρα σας. Κύριε Βολιά, στην ερώτησή σας. Κύριε Βολιά, στην ερώτησή σας γνωρίζω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η απογραφή και το περιουσιολόγιο και δεν έχω στοιχεία να σας δώσω. Αν θέλετε, επειδή έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες σαν διοίκηση, μπορείτε να στο επόμενο συμβούλιο να μας αναγνώσετε τι δωρεά έκανε ο Πιερίδης. Αυτό δεν ζητάμε τι άλλο. Όλη την περιουσία του Δήμου. Μόνο του Πιερίδη. Επειδή αναφερθήκατε σε γενικά στοιχεία, αν θέλετε συγκεκριμένη ερώτηση, να μου την κάνετε έγγραφα και να την κάνω κι εγώ έγγραφα και θα σας τη φέρω. Έγγραφα και σας κάνω απάντηση. Εκτός δεν μου έγγραφα κύριε Πολιά, δεν είναι κακό. Πολύ έγγραφα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το γνωρίζω το κύριο Μάνου το έγγραφο και δεν θέλω να το υποδείξετε. Αν θέλετε και έχετε χρόνο, φέρετε το εσείς εδώ δίκη σας λέω. Θα κρίνω εγώ πότε θα το κάνω και πώς θα το κάνω και πού θα το πάω μετά. Να μου συγκεκριμένη ερώτηση. Μην με προκαλείτε γιατί μετά θα πάει στο εισαγγελέα το έγγραφο. Δεν σας κάνω. Άμα ξεκινήσω χαρτί, θα φτάσει εκεί που πρέπει. Νομίζω απάντησε και πρέπει να ακούσετε. Δεν σας
κάνω παρατήρηση ούτε υπόδειξη. Σας λέω συγκεκριμένα για να σας απαντήσω σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί υπάρχει διαμοριστία. Πέστε μου συγκεκριμένα, καμία υπόδειξη δεν σας κάνω. Ούτε τον τρόπο σας το δώσω. Συγκεκριμένα σας απαντήσω. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Θα θυμίσω τον κύριο Δήμαρχο που δεν θυμάται την κρίση που λέει όσο αφορά για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είχα πει εδώ ότι ο Δήμος έχει συνέπεια και συνέχεια. Είχα πει ότι έφτιαξε η εταιρεία του Σύνου το γήπεδο της Θεοστέας, πολλά χρήματα, με το στόμα. Σας το θυμίζω, ναι, ότι κάναμε κουβέντα. Ναι, εσείς απαντήσατε. Μην κάνουμε διάλογο σας παρακαλώ. Γιατί αν μου επιτρέπετε, ξέρω τι λέω, σας θυμίζω ότι πάνω σε αυτό το θέμα είπαμε πράγματα και είπατε και εσείς. Δώστε το δικαίωμα να μιλήσουν κι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαριάτου. Κύριε Μαρκάκη. Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν τη σημερινή πρόταση δεν την έλαβαμε να έχει. Εντάξει, αυτό ξέρω. Εγώ πάντα μπαίνω στο site του Δήμου και οφείλω να πω ότι... Να πω, κύριε Δήμαρχε, δεν το έλαβα. Εάν αδειάζετε, το θέμα είναι να αδειάζετε το mail σας, εάν το αδειάζετε το mail σας, συστηματικά τότε θα μπει. Αδειάζεται, κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι στον Δήμαρχο ότι βλέπω με ευχαρίστηση και αυτό υπηρετεί την διαφάνεια όλους τους διαγωνισμούς και τις δημοπρασίες στο site του Δήμου. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνει κανένα στο διάβια. Αυτό που θα σας παρακαλέσω είναι και το αποτέλεσμα της δημοκρασίας του διαγωνισμού να έρχεται και αυτό να μπαίνει, να κουμπώνει από κάποιον για να βλέπει, να ενημερώνει τον πολίτη το τελικό, τη σύμβαση. Τώρα, να πω για την κυρία Καυκά. Κυρία Καυκά, νομίζω ότι στραβά αρμενίζεται. Καλώς είναι. Μου θυμίζετε για να πω. Μου θυμίζετε την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Να σα ρωτήσω κάτι, δεν σα το λέω αυτό να ακούσουν και εσεί άλλο τριμώνει. Δεν το λέω. Με ποια δικαιοδοσία εσείς επισέρχεστε. Ακούστε, συνάδελφοι, ακούστε. Ο κύριος Δήμαρχος, κατά καιρούς, εκ του ρόλου του, ορίζει κάποιες επιτροπές. Μία από αυτές τις επιτροπές είναι και η Επιτροπή Υγειών Πόλεων, που είναι κάτω από τη σκέπη του Εθνικού Διαγνωτικού Δικτύου και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, αυτή την επιτροπή, έχει ορίσει και πολιτικό υπεύθυνο, η οποία είναι η κυρία Πατεράκη. Είμαστε πέντε μέλη και έχουμε πολιτικό υπεύθυνο που εκφράζει τη διοίκηση στην κυρία Πατεράκη. Λοιπόν, συνεδριάσαμε πάνω σε έναν ετήσιο απολογισμό που έπρεπε να δώσουμε κάποια στοιχεία, υπογράψαμε όλοι και συντάξαμε αυτόν τον απολογισμό και ξαφνικά έρχεται η κυρία Καυκά, τον διορθώνει, βάζει κόκκινα και μέσω της κυρίας Ζαφυροπούλου λέει εγώ δεν το δέχομαι αυτό να το στείλετε. Θα με ενημερώνετε. Ακούστε, το κάνατε μία φορά, το κάνατε δύο, εγώ έκανα υπομονή. Εμένα, συγγνώμη να σας πω, το έχω συζητήσει εδώ και με την πρόεδρο της παράταξης μας, εμένα η παρέτησή μου είναι ανά πάσα στιγμή και δεν έχω κάνει κουβέντα με τον Δήμαρχο. Λοιπόν, μην με αναγκάσετε, το κάνατε μία, δύο, στην τρίτη το κάνω θέμα εδώ μέσα. Μην εισέρχεστε σε θέματα που δεν έχετε δικαιοδοσία. Και απαντάτε στην κυρία Ευαγγέλου ότι είναι στην εποπτεία σας. Ποια εποπτεία σας? Η επιτροπή αυτή είναι στην εποπτεία σας. Η επιτροπή που ορίζει ο Δήμαρχος και είναι για κάποια θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τι δουλειά? Συγγνώμη τώρα. Εσείς, μισό λεπτάκι, εσείς δεν μπορείτε μια απόφαση δική μας που έχουμε κάτσει, έχουμε αφιερώσει το χρόνο μας, πέντε μέλη, πρωί, δύο ώρες, και έρχεστε μετά και βάζετε κόκκινα και ό,τι θέλετε και μας απαντάτε, δεν το δέχομαι, δεν το θέλω. Συγγνώμη, τι είστε. Αυτά είναι λέω κάτι ανακριβές.
Ανακριβέ, μην με κάνετε γιατί έχω εδώ και τα email σας που λέτε για την εποχή, λέτε η κυρία Ζαφυροπούλου μας τα διορθώνει, τα είπε στην κυρία Ευαγγέλου, εν πάση περιπτώσει. Δεν το συνεχίζω άλλο. Δεν το συνεχίζω, το έκανα θέμα να τελειώσει εδώ. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, επειδή σας είπα αυτό. Σε όλους τους συναδέλφους, κάθε φορά που μας έρχονται κάποια θέματα για συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι άποροι, χρειάζονται κάποιο οικονομικό βοήθημα, φαντάζομαι όπως πιστεύω και εσείς, είναι αυτά που δίνει η κοινωνική υπηρεσία. Η κυρία Ευαγγέλου, κοινωνική λειτουργία. Λοιπόν, αν δεν θέλω να σας πληροφορήσω όλους εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι αυτά που έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσουμε και να δώσουμε τα βοηθήματα, είναι ένα υποσύνολο, ένα προς τέσσερα, των προτάσεων των κοινωνικών λειτουργών. Προσέξτε τώρα. Σας ενημερώνω γιατί και εσείς δεν θα τα ξέρετε αυτά. Δηλαδή, τα 10 που ψηφίσαμε εμείς και είπαμε να δώσουμε 400-500 ευρώ σε κάποιους συμπολίτες μας, δεν είναι αυτά που έδωσε η κοινωνική υπηρεσία. Η κοινωνική υπηρεσία έδωσε 40 ονόματα και συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα. Και εμάς μας ήρθαν τα 10. Εγώ δεν θα ονομάσω ποια υπηρεσία του Δήμου είναι ο κόφτης που τα 40 τα κάνει 10, δεν ξέρω με ποια κριτήρια, αλλά θέλω να πω στον Δήμαρχο ότι υπήρχε επί Θοδωρόπουλου, επί Δημάρχου του κ. Θοδωρόπουλου, υπήρχε μια επιτροπή και από δημοτικούς συμβούλους όπως το κ. Κουρουπάκη για τα ΑΜΕΑ, που θα μπορούσε να παίρνει αυτά τα 40, να έχει κάποια κριτήρια που θα συμφωνήσουμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα λειτουργεί αυτή η επιτροπή και να μας εισηγείται αυτή η επιτροπή και όχι κάποια υπηρεσία του Δήμου που θα στέλνει 40 ονόματα η κοινωνική υπηρεσία και θα λέει κόμμα τα 30 και πώς, ποιο κριτήριο κόμμα τα 30. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς, γιατί έρχονται εδώ και ψηφίζουν και λέμε αυτά τα 10 να τα δώσουν. Δεν είναι της κοινωνικής υπηρεσίας. Η κοινωνική έχει πει περισσότερα. Και κάποιοι στο Δήμο, κάποια υπηρεσία, λέει κόβω αυτά και προωθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 10 που αυτά ψηφίζουν. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω κύριε Καφκά, απλώς για να είμαστε απολύτως συγκεκριμένοι και μην να κάνει. Χαίρομαι που διευκρινίσατε στο τέλος. Είπατε κάποιοι στο Δήμο, δεν είναι κάποιοι, είναι υπηρεσία. Κανένας από εμάς δεν παρεμβαίνει στο παραμικρό σε αυτή τη διαδικασία. Ο ετών έρχεται στην κοινωνική υπηρεσία, παρουσιάζει την κατάστασή του με γεννήθεια και με την προσοχή που πρέπει κάθε φορά. Έρχεται ένα συγκριτικό για την οικονομική υπηρεσία, ηγέτης στην οικονομική υπηρεσία για να δει τα εισοδηματικά κριτήρια από τη δυνατότητα που έχει η οικονομική υπηρεσία και έτσι έρχεται εδώ ένα συγκριτικό. Αυτό γίνεται χωρίς καμία παρέμβαση, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ουδέποτε στον χρόνο διοίκηση από την πλευρά μας υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση στις κοινωνικές δομές ή να γίνει οτιδήποτε που δεν πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποτέ και μακριά από εμάς. Η διαδικασία που γίνεται εκεί γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Έχετε δει ξανά, θυμάστε και πάλι συναδέλφους, να ξαναδούμε τα κριτήρια και όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαρίστω να τα ξαναδούμε και να κάνουμε μια συζήτηση που πρέπει να διευρύνουμε κριτήρια για να προσαρμοστούμε και τις ανάγκες των καιρών. Είναι καλά μια επιτροπή με την έλλειψη ρευστότητας και ευχαρίστω αν θέλετε να συνεπικουρούμε χωρίς να παρεμβαίνουμε με άλλους τρόπους. Να συνεπικουρούμε τη διαδικασία με μια επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό ευχαριστώ το κάποιο. Καμία αντίρρηση. Όσο πιο διαπαραταξιακά είναι αυτά και όσο μεγαλύτερη συνένεση υπάρχει, τόσο καλύτερο. Αλλά μην δημιουργείται εικόνα ότι είναι περισσότερα και ζηλεύονται κάποιοι, μακριά από εμά. Πώς γίνεται στο τέλος. Επειδή είπατε με έναν τόνο, ας πούμε, κάπω. Και συγγνώμη, ίσω διακόπτω. Γιατί να δίνουμε 500 ευρώ σε 10 και να μην δίνουμε 200 ευρώ σε 40. Σα τα λέω. Επειδή ασχολήκατε και στου αδέλφου τη Οξυμπία. Επειδή απευθυνθήκατε στου αδέλφου τη Οξυμπία λέγοντα δείτε τι γίνεται που το ξέρετε. Επαναλαμβάνω, για να μην δημιουργούνται ψευδεπίγραφε εικόνε και δημιουργούνται παρανοήσει και εσάρετε οποιοδήποτε την παραμικρή λαθεμένη εντύπωση. Κανείς δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία, έρχεται από την κοινωνική υπηρεσία, πηγαίνει στην οικονομική υπηρεσία και αυτό φτάνει ως συγκεκριτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας άλλος δεν παρεμβαίνει σε αυτά τα πράγματα και πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τους συμπολίτες μας που φτάνουν στις υπηρεσίες του Δήμου για να ζητήσουν βοήθεια. Για όλα τα υπόλοιπα θα απαντήσει και η κυρία Καφκά και η κυρία Αντιδήμαρχος. Επιτρέψτε μου όμως να επαναλάβω ότι και η συγκεκριμένη
είναι αρνητή παγκοσμιών, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Να κάνω μια παρατήρηση ότι είναι πολύ πιο ωραία καταρχά από τον Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση. Επιτρέψτε μου να τα θεωρήσω έτσι πολύ μακριά από την πραγματικότητα και άσχημα από το σχολείο που κάνετε, γιατί δεν έχει καμία σχέση κυρία Καυκά με τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω λίγο, κύριε Πουλαγκάνη. Βλέπω ότι έτσι είστε πολύ μεγάλο υπερασπιστή, κυρία Σοβαρδίου. Σας χαίρομαι. Να ξέρετε ότι, όπως είπε ο Δήμαρχος, κανένας από τους αιρετούς δεν επεμβαίνει στη διαδικασία εγκρίσεως ημί και του ποσού και της συνολικής ενίσχυσης. Γίνεται η αίτηση κατόπιν ο κοινωνικής υπουργός συναντιέται με τον συμπολίτη μας. Πολλές φορές γίνεται καθήκον έρευνα. Από την καθήκον έρευνα αυτή, με συνυπολογίσει και όλα τα στοιχεία, δίνει ανάλογο με τα αντίληπτα τέκνα από 300 έως 500 ευρώ, γιατί αυτή είναι η απόφαση του Υπουργού Συμβουλίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να δίνουμε πάνω στα 500 ευρώ. Η κοινωνική λειτουργός λοιπόν στέλνει ένα διαβιβαστικό σε οικονομική υπηρεσία. Αυτά που έχει κόψει, που λέτε, έχουν κόψει. Βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να τους προϋποθέσεις. Δεν μπορούν να πάμε τα πάνω λίγο όλοι μαζί. Δεν μπορεί να πάει αν σου πει 15.000. Όχι. Τελικά, η οικονομική υπηρεσία... Βεβαίως, γιατί το έχουμε ξεκινήσει και εσείς, κύριε Πλατάκη. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου που λέει και επεξηγείται πασιβέστατα το ποιες είναι οι προϋποθέσεις που σήκονται οικονομικά θεμήματα. Εντάξει, αυτή την απόφαση του Συμβουλίου παίρνει η οικονομική υπηρεσία. Η οικονομική υπηρεσία δεν δραμώνει, ακολουθεί την απόφαση που υπάρχει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ στην προηγούμενη διοίκηση. Εντάξει, άρα δεν υπάρχει κάποιος μάλλον που κόβει ποσά. Ακολουθείτε την νόμιμη διαδικασία όσον αφορά τα οικονομικά βοηθήματα. Πάμε τώρα παρακάτω. Το έγγραφο το οποίο προφανώς η κυρία Βαγγέλου που έστειλε σε μένα να υπογράψω, γιατί η εποπτεία αυτή τη επιτροπή είναι από την κοινωνική μέρη του Δήμου. Το έγγραφο αυτό, κύριε Μπλακάκη μου, επειδή επιτρέψτε μου να πω, ασχολούμαι τουλάχιστον 12 ώρες τη μέρα με όλα τα πράγματα τεχνικά, είναι εντελώς ανακριβές. Δεν είχα κανένα λόγο να διορθώσω τίποτα, είναι εντελώς ανακριβές. Είναι ανακριβές αυτό. Είναι ανακριβές. Εντελώς ανακριβές. Να λέω, είναι ανακριβές. Πίσω καταρχάς λέει ότι διακόψανε την εταιρεία του επιχείρηση που είναι ανακριβές. Σας λέω, αφορά το 14. Εσείς πώς λέτε ότι είναι ανακριβές. Ήσασταν στη διοίκηση, γνωρίζετε. Δεν αναφέρεται μόνο στο 14. Ότι εμείς κλείσαμε το και επιχεία. Είναι ανακριβέστατο και ξεδέστατο. Η κυρία Αναστασία υπάλληλο του Δήμου πήρε μετάταξη στην περιφέρεια. Εντός μιας εβδομάδας που ψηφίζουμε σήμερα έρχεται μετάταξη μια άλλη κυρία. Με απόσπαση από το ΚΑΠΑ. Δεν μπορώ λοιπόν σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι ότι η κυρία Παπεράκη είναι η πολιτική υπεύθυνο στην Επιτροπή και απευθύνεστε σε εμάς όλους. Η κυρία Βαγγέλη μου το έστειλε, η κυρία Βαγγέλη μου το έστειλε. Αν το έχει στείλει, η κυρία Παπεράκη δεν είναι για όλα αυτά. Κύριε Μουλακάκη, η κυρία Πατεράκη είναι ενημερή από την πρώτη στιγμή που μόλις διάβασα το έγγραφο. Μαζί συμφωνήσαμε με τον Ιδρύτη Διώσεως. Επιτροπή. Δεν σας επιτρέπεται να καπελώνετε και να υπογράψετε.
υπογραφή μου, να κάνεις από το περίγραφο. Δεν είναι υπογραφή σας. Είναι ηλεκτρονική, το στέλνει ηλεκτρονικά. Όχι, δεν το στέλνει ηλεκτρονικά. Ήρθε με φάκελο, με κύριε Μουλακάκη, ήρθε με φάκελο, με διαδραστικό, με δική μου υπογραφή, να φύγει με φάκελο ταχυδρομικό. Όχι, ήρθε με τη δική μου υπογραφή, να φύγει με φάκελο ταχυδρομικά. Με τη δική μου υπογραφή, ξαναλέω. Υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία. Τα κέντρα υγείας καταρχάς λειτουργήσαν με έναν τρόπο που δεν έγινε από όλους καταναλωτές του κόσμου. Υπήρξε μια χρηματοδότηση, έγινε κάποια συμβάση με κάποιους συναδέλφους στους γιατρούς, παρουσιάστηκαν οι γιατροί σε κάθε τύπο, λειτουργήσε κάποιο διάστημα, ζητήθηκε από τους που θα πάρουν κάποιο αντιπάλληλο, έβαλε ότι έχουν αντιπάλληλο. Κάπως έτσι υπήρξε μια πρώτη προσπάθεια, έφυγε ο γιατρός, δεν συνεχίζει την χρηματοδότηση, ζητάνε ο κεντρικός φορέας των κρεμαντών, γι' αυτό ο φορέας, εν πάση περιπτώσει μια ένωση προσώπου που έχει δημιουργηθεί, ένα σύλλογο, ένα σωματείο, ένα φορέας, εν πάση περιπτώσει, να υποστηριχθεί μετά από το Δήμο. Αυτό στις δύσκολες συνθήκες που διαδίδουμε είναι κάτι που θα το δούμε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που Σεβρίας και η Κέντρη ζητήθηκε από μένα και το έφραξα να υπογράψουμε τη νέα καταστατική διακήρυξη για το ΚΕΠ Υγείας και την περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας και την λειτουργία το επόμενο διάστημα με μια νέα πράξη που γίνεται. Αναμένουμε και εμείς να δούμε. Μέχρι τώρα πάντως η αποτελεσματικότητα και η διοίκηση στην κοινωνία συνολικά είναι κάτι που πρέπει να δούμε τι αποτέλεσμα είχε. Και αυτό με τις επιτροπές και όλα αυτά θα το δούμε και μαζί. Και να... Δεν είναι μόνο το γενικά, γιατί ξέρετε και υπήρξε και προτριβή με το Υπουργείο Υγείας. Αυτό έγινε και παράλληλα υπήρχε το Υπουργείο Υγείας. Σχετικό είναι το σχολείο. Και η οικονομική οικονομία. Θα το δούμε και μαζί όποτε θέλουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα θέματα. Είναι αρκετά εκτός υπηρεσίας.